Μία ρύθμιση νόμου με βάση την οποία το κράτος φιλοδοξούσε να βάλει ένα τέλος σε ενδεχόμενες νέες γενιές αυθαιρέτων στη χώρα παραμένει ανενεργή. Ο λόγος για τα λεγόμενα παρατηρητήρια αυθαιρέτων, τα οποία θα έπρεπε να έχουν ήδη δημιουργηθεί και να λειτουργούν 8 μήνες μετά την ψήφιση του νόμου 4495. Δυστυχώς δεν προχωρήσει τα πράγματα όπως είχαν υποσχεθεί. Δεν το ξέρω τον λόγο. Δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα τι συμβαίνει. Πιθανότατα χρειάζονται πολύ περισσότερα άτομα για να τελεχωθούν αυτές τις υπηρεσίες. Και αυτό δεν το είχαν προβλέψει. Θεωρώ δηλαδή ότι με τα συστάματα δυναμικών που ασχολούνται με τα αυθαίρετα, είτε σε δήμους, είτε σε πολεοδομίες δηλαδή, είτε στα αποκεντρωμένα, είτε σε εμάς, θα μπορούσαν να καλύψουν το κενό. Η αλήθεια είναι ότι προβλέπει κάποιες αλλαγές οι οποίες προϋποθέτουν και στελέχωση εκ νέου μιας υπηρεσίας. Το γεγονός ότι μια δομή υπάρχει στην ΙΔΟΜ αλλά μεταφέρεται και πάει στην περιφέρεια πλέον την εκλεγμένη, για να το ξεχωρίσουμε για την αποκεντρωμένη δηλαδή, σημαίνει ότι πρέπει και κάποιος κόσμος να εκπαιδευτεί και σύν αυτό να υπάρξει και μια υλικοτεχνική υποδομή για να μεταφερθεί ένα αρχείο ολόκληρο, το οποίο πλέον θα αφορά και το θέμα των αυθαιρέτων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι αρμοδιότητες ελέγχου των αυθαίρετων μεταφέρθηκαν από τους Δήμους σε εκλεγμένες περιφέρειες, στις οποίες θα δημιουργούνταν και τοπικά παρατηρητήρια. Η ΣΜΑΤΗΝ όμως, καθώς παρά την πρόβλεψη του νόμου πως αυτά έπρεπε να στελεχωθούν και εξοπλιστούν βάσει έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων εντός 6 μηνών από την ψήφισή του, δεν έχουν γίνει έως τώρα. Δεν έχω δηλαδή αυτό την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων για να λάβει περαιτέρω ευθύνες. Αυτό είναι. Το έλεγα σωστή. Από εκεί πέρα όμως έπρεπε να είναι λίγο πιο μελετημένα τα πράγματα, να ξέρουμε. Γιατί κάθε αλλαγή είναι σημαντική. Μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Δηλαδή, το φαντάζεστε να περάσουν σε τέτοια καθεστώς που όταν είμαστε έτοιμοι, να μην έχουν στελεχωθεί υπηρεσίες, να μην έχουν πει τα κατάλληλα πρόσωπα που απαιτούνται και να κρεμαστούν όλοι από μια υπηρεσία η οποία λέει πλημελώς, δεν μπορεί να τα ανταποκριθεί. Και μέχρι να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα, η κατάσταση παραμένει ως είχε πρώτης ψήφισης του νόμου. Ως προσωρινή λύση, όπως συμβαίνει, λειτουργούν οι προηγούμενες δομές έως έχουν, με τα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά τη λειτουργία τους, μια και αναταχτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει με αποφάσεις να ανανεώνεται η θητεία ουσιαστικά των επιτροπών. Ο πρόεδρος του τμήματος Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου τονίζει μεταξύ άλλων πως δημιουργούνται και νομικά προβλήματα ως προς τη λειτουργία διαφόρων επιτροπών, όπως ΥΠΟΘΑ και Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά στην επιτροπή του ΥΠΟΘΑ που αφορά και τα αυθαίρετα, γι' αυτό και την αναφέρω, επειδή ένας από τους απαραίτητους παράγοντες είναι το να είναι ελεγκτές δόμησης, αυτό το συζητήσαμε και χθες στη σύσκεψη προέδρων κιόλας επί την ευκαιρία πάνω, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να ξανανοίξει το μητρό των ελεγκτών δόμησης.